φαίνεται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100. Καλησπέρα, Γεωργία. Κοιταζόμαστε για το ποιος θα το πει. Αφού δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, λίγο. Είχαμε άλλη συζήτηση, δεν θα σας την πούμε, δεν είναι καλό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, on air και σήμερα μαζί σας έως και τις 7.30. Θα τα πούμε όλα. Όλα θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα όπως κάθε μέρα να σας πούμε για τα social media λοιπόν, όπου μπορείτε να μας βρίσκετε, να μας παρακολουθείτε, να βλέπετε βέβαια και τις εκπομπές που ήδη έχουν γίνει στο site της Δέλτα Τηλεόρασης, στο Facebook, στο NER στη Δέλτα Τηλεόραση, στο Instagram, στο NER Δέλτα TV και στο Twitter, NER Δέλτα TV και εκεί να μιλάμε και να μας λέτε και όλα τα νέα. Θα ξεκινήσουμε πάλι ελληνοτουρκικά πάλι. Πάλι με ελληνοτουρκικά, ναι. Αυτή τη φορά όμως με ένα βίντεο το οποίο βγήκε τώρα στην δημοσιότητα μετά από 1,5 χρόνο περίπου, Γεωργία, από το πραξικόπημα του Ιουλίου που έγινε στην Τουρκία. Το βίντεο λοιπόν αυτό δείχνει τους 3 από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που ήρθαν στη χώρα μας με ελικόπτερο μετά την απόπειρα ανατροπής του Ερντογάν, οι οποίοι στο βίντεο διακρίνονται να κρατούν όπλα, όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο και βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Οι Τούρκοι αξιωματικοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέφυγαν ένοπλοι προς το ελικόπτερο και στη συνέχεια έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και ζήτησαν το πολιτικό άσυλο και ακολούθησαν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Να ζητήσω λίγο και από το control να δώσει full screen το βίντεο να δει ο κόσμος και εμείς να εξηγούμε όσο μπορούμε τι γίνεται. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει συνολική λοιπόν διάρκεια 11 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Βλέπει, είδε το φως της δημοσιότητας όπως είπαμε μετά από 1,5 χρόνο. Όπου είχαμε και την απόπειρα πραξικοπήματος, στις εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος σε βάση του τουρκικού στρατού με ημερομηνίες 14 και 15 Ιουλίου διακρίνονται διάφοροι αξιωματικοί, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούν πιστόλια στα χέρια και τους βλέπουμε να κατεβαίνουν τις σκάλες. Ανάμεσά τους, λέει το τουρκικό πρακτορείο, είναι και 3 από τους αξιωματικούς που διέφυγαν με ελικόπτερο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια καταγράφεται η εισβολή Τούρκων κομμάντο στη βάση μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος, ενώ οι τουρκικές αρχές αναφέρουν ότι τα πρόσωπα των 8 Τούρκων αξιωματικών έχουν αναγνωριστεί. Η γνησιότητα των εικόνων πάντως δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ούτε είναι σαφές εάν αποδεικνύεται η συμμετοχή των αξιωματικών στην απόπειρα ανατροπής του Ερντογάν. Πόσα ακόμη θα δούμε όσο περνάει ο καιρός. Και το γεγονός του 1,5 χρόνο μετά και με βάση και όλα όσα συμβαίνουν αυτό το διάστημα και με τους, τους δύο Έλληνες στρατηγούς που είναι φυλακισμένοι στην Ανδριανούπολη. Και ερωτηματικά προκαλεί όλο αυτό. Γιατί τώρα δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα αυτό το βίντεο. Και μάλιστα σήμερα διάβασα έτσι σε μερικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πιθανόν μέχρι τις 30 Μαρτίου να τραβήξει η ιστορία όσον αφορά τους Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ανδριανούπολη. Οπότε μπορεί να μείνει και καθόλου τυχαίο το ότι δίνεται και από την Τουρκία σε δημοσιότητα αυτό το βίντεο, καθώς λίγες μέρες μετά στις 8 Απριλίου νομίζω κρίνεται και η τύχη των 8 Τούρκων στρατιωτικών οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία για αυτό το θέμα, για την απόπειρα πραξικοπήματος και για το βίντεο στο οποίο φαίνονται οι 3 από τους 8 συνολικά αξιωματικούς που βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και ζήτησαν άσυλο από την Ελλάδα. Και να παραμείνουμε στο θέμα, να πάμε λίγο στους 2 Έλληνες στρατιωτικούς. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστικά σήμερα. Ωστόσο, την Κυριακή θα γίνει και πάλι ποδηλατοδρομία, διαμαρτυρία, παύλα διαμαρτυρία, συμπαράσταση
στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται στην Αδριανούπολη. Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ερεστιάδας Ρίσος την Κυριακή 18 Μαρτίου θα μεταβεί ποδηλατώντας την Ιερά Μονή Αγίας Σκεπής και Αγίας Παρασκευής στη Βίσα, σκέψη, συγγνώμη, για να τελεστεί παράκληση συμπαράστασης στους δύο στρατιωτικούς. Και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα έχει αναχώρηση στις 10 το πρωί από την κεντρική πλατεία της πόλης με τα ποδήλατα, απαραίτητα τα κράνη και φυσικά όποιος άλλος θέλει με οποιοδήποτε μέσο να συμμετέχει στην πορεία αυτή μπορεί να το κάνει. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό για όλους από τον Ρίσο. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στις επισκέψεις, Γεωργία, που είχαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ από πολιτικούς και υπουργούς. Μήνυμα λοιπόν προς την γείτονα έστειλε από την Αλεξανδρούπολη ο τομεάρχης Στράκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας την στάση της Τουρκίας στο ζήτημα της κράτησης των Ελλήνων στρατιωτικών απαράδεκτη. Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στο εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική. Θα δούμε το ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης και αμέσως μετά θα γυρίσουμε ξανά στούντιο. Απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Νίκος Δένδιας την τουρκική στάση σε ό,τι αφορά το χειρισμό του ζητήματος της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Ανδριανούπολη στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Αλεξανδρούπολη. Ο τομεάρχης Θράκης της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο θέμα, ψέγοντας τη γείτονα για τις ενέργειές της, ενώ κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στον Εύρο είχε συνάντηση με τους γονείς των δύο στρατιωτικών στις Καστανιές, τους οποίους διαβεβαίωσε ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης κάνει ό,τι είναι δυνατό για την άμεση απελευθέρωσή τους. Νομίζω σχημάτισα μια επαρκή εικόνα για τα πολλά προβλήματα και αυτό το οποίο θα ήθελα να γίνει είναι να ξεκινήσουμε έναν ειλικρινή διάλογο για να καταλήξουμε σε μια προτεραιοποίηση των προβλημάτων, ώστε η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των προσεχών εκλογών να προτείνει στην τοπική κοινωνία και εδώ στον Εύρο αλλά και συνολικά στη Θράκη συγκεκριμένα, απολύτως κοστολογημένα έργα και μέτρα. Όχι πολλά, αλλά πραγματοποιήσιμα, με χρονοδιάγραμμα, ώστε να τηρήσουμε αυτό που γενικότερα εμείς λέμε συμφωνία αλήθειας. Δηλαδή την κατανόηση με την ελληνική κοινωνία για το τι μπορούμε να προσφέρουμε σε χρονικό διάστημα πολύ συγκεκριμένο. Ο ίδιος επισκέφθηκε και το Τελωνείο Καστανεών, επισημένοντας ότι τα εθνικά ζητήματα αποτελούν προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε και αν είναι το πολιτικό κόστος. Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια εντάσσεται στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου που έχει ξεκινήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις τοπικές κοινωνίες, που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του προγραμματικού πλαισίου της Νέας Δημοκρατίας. Προηγήθηκε η συνάντησή του με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης είχα τη χαρά και την τιμή πρέπει να πω να συναντήσω μαζί με τον συνάδελφό μου τον κύριο Δημοσκάκη τις οικογένειες των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Χωρίς κάμερες, χωρίς δηλώσεις, να τους στηρίξουμε, να τους ενισχύσουμε, αλλά πέραν αυτών θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να επαναλάβω ότι θεωρούμε εμείς τη Νέα Δημοκρατία απολύτως απαράδεκτη την τουρκική στάση. Απολύτως απαράδεκτη. Όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια και τα στελέχη μας γυρίσουν στην πατρίδα και στην οικογένειά τους, τότε θα μπούμε σε μια ευρύτερη συζήτηση των κυβερνητικών ευθυνών, όχι για το συγκεκριμένο επεισόδιο, αλλά ευρύτερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως τώρα δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Καταλήγω, θα με ξαναδείτε στον Εύρο, θα με ξαναδείτε σύντομα και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία επανειλημμένα να συζητήσουμε μέχρι να οδηγήσουμε αυτή την συζήτηση σε μια ευτυχή κατάληξη. Στη δική μας προγραμματική δήλωση προς την κοινωνία της Τράκης και του Εύρου. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου Ζάχαρη στην Ορεστιάδα, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι στηρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης για εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή. Τα ερωτήματά σας έχουν μεταφερθεί στα πλαίσια της επίκαιρης ερώτησης και θα έχουμε την απάντηση της κυβέρνησης, η οποία έχει και την υπογραφή και τη σφραγίδα αυτού του κράτους, να πάρει απόφαση. Διαχρονικά έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση σε κάθε προσπάθεια να φέρει επενδυτές στον τόπο. Ουδέποτε απειλήσαμε επενδυτές, όπως έκανε η παρούσα κυβέρνηση στο παρελθόν, για τις επενδύσεις που επί των ημερών μας προσπαθούσαμε να φέρουμε στη χώρα. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα γίνεται μέσα στο πλαίσιο του δικαίου και της λογικής, εμάς μας βρίσκει σύμφωνους και αρρωγούς.
Για το θέμα βέβαια της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης θα μιλήσουμε και σε λίγο τηλεφωνικά με τον κύριο Στεφανακίδη, να δούμε τις εξελίξεις. Τώρα στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος γι' αυτός πλέον εμφανίστηκε και πήρε θέση για το θέμα των στρατιωτικών, των Ελλήνων στρατιωτικών που βρίσκονται στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πούμε ότι αποδεσμεύει ένα δεύτερο οικονομικό πακέτο 3 δισεκατομμύριων ευρώ για να βοηθήσει την Τουρκία να υποδηθεί στο έδαφος στους Σύρους πρόσφυγες, όπως είχε υποσχεθεί και πριν. Τίπο, μου προκαλεί λίγο το γέλο τα απλά, όχι δεν ήθελα να σε διακόψω, συγγνώμη. Ναι, γιατί θα πάμε μετά ακριβώς στο αντίθετο, ε. Ναι. Για να υποδεχθεί λοιπόν στο έδαφό του τους Σύρους πρόσφυγες, όπως είχε υποσχεθεί και πριν από 2 χρόνια στο πλαίσιο της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Άγκυρα. Και αναφερόμενο στο ζήτημα των 2 Ελλήνων στρατιωτικών τώρα που συνελήφθησαν στον Εύρο και εξακολουθούν βέβαια να κρατούνται στις τουρκικές φυλακές, ο κ. Αβραμόπουλος ευχήθηκε την γρήγορη επιστροφή τους, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρώπη με την οποία η Τουρκία συνεργάζεται, για να αντιμετωπιστούν κοινές προκλήσεις όπως το προσφυγικό. Είναι ένα θέμα, είπε, χαρακτηριστικά κοινής βούλησης και ως προς αυτό οι περιττές κλιμακώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Και επίσης ο κύριος Αβραμόπουλος επισήμανε ότι οι 2 στρατιώτες πέρασαν κατά λάθος στην τουρκική πλευρά σε μια περιοχή που δεν είναι ξεκάθαρα τα σύνορα, διότι στην περιοχή του Εύρου, όπως είπε, τα σύνορα είναι φυσικά. Δεν υπάρχουν τείχοι και φράχτες και γι' αυτό παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Υπάρχουν φράχτες, αλλά όχι σε εκείνο το σημείο, θέλει να πει και ο. Το φυσικά σύνορα είναι το όπως το αντιλαμβάνεται βέβαια ο καθένας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Στεφανακίδη. Σε λίγο θα περάσουμε στον κύριο Στεφανακίδη και να πάμε αμέσως τώρα σε μία μελέτη που έκανε ο κύριος Ρομπόλης, ο γνωστός καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν έκρηξη φτώχειας το 2019. Καθόλου αισιόδοξη αυτή η μελέτη. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό ακριβώς, με νεόπτωχους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους και νέους να αυξάνονται αλματοδός. Σήμερα το 48% του πληθυσμού, δηλαδή 5,1 εκατομμύρια άτομα, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι 382 ευρώ το μήνα. Και από αυτό το 48% υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δηλαδή κάτω από 182 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, λέει, στη χώρα μας στην κατηγορία των φτωχών ανέργων, τα επίσημα στοιχεία είναι εντυπωσιακά, αφού εντάσσονται ο ένας στους 2 ανέργους. Είναι αυτό που είπες. Ο ομότιμος λοιπόν καθηγητής του Παντού, ο κύριος Ρομπόλης, με τις μειώσεις που έρχονται το 2019-2020, η μέση σύνταξη, λέει, που σήμερα είναι 722 ευρώ, θα πέσει στα 480 και αν εφαρμοστεί το 2020 και η μείωση του αφορολόγητου, οπότε θα μπουν οι χαμηλές συντάξεις στη φορολόγηση, τότε η μέση καθαρή σύνταξη στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στα 450 ευρώ. Μα καθόλου αισιόδοξα τα στοιχεία της μελέτης. Με αυτά τα δεδομένα, ο κύριος Ρομπόλης θεωρεί ότι θα είναι πολύ δύσκολη η επιβίωση αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων, δηλαδή οι συνταξιούχοι, και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι βάσει επίσημων στοιχείων το 48% του πληθυσμού, δηλαδή όπως είπαμε 5,1 εκατομμύρια άτομα, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Που είναι τα 382 ευρώ το μήνα. Αυτό ακριβώς, Χριστίνα. Μισός πληθυσμός καλείται να ζήσει με 382 ευρώ το μήνα. Τραγικά. Τραγικά, και πάμε όμως στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης στην Ορεστιάδα, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον κύριο Στεφανακίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και στους τελευταίους. Καλησπέρα, κύριε Στεφανακίδη. Τα νεότερα να μας πείτε. Εσείς ποιους καλείτε λοιπόν σε συνάντηση? Κοιτάξτε, χθες είχαμε μαζευτεί η παραγωγή που δεν έχουμε βγάλει τα τέφλα μας, που είναι στα χωράφια ακόμη. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε περίπου 2.350 στρέμματα με την ακρίβεια στα οποία είναι στα χωράφια, τα οποία δεν τα έχουμε βγάλει και μαζευτήκαμε για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όσες φορές έχουμε πει τη διοίκηση τι θα γίνει τα τέφλα, ενώ στην αρχή μας λέγανε το Νοέμβριο που τελείωσε η καμπάνια ότι θα βγάλετε, θα τα φέρετε μέσα στο εργοστάσιο και θα γίνει μια μίνι καμπάνια, όπως μας λέγανε, 10 ημερών.
Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και όπως έχουμε μάθει δεν θέλουν ούτε καμπάνια να κάνουν, αλλά και ούτε να τα βγάλουμε. Και μας λένε να πάμε στον ΕΛΓΑ. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε και μαζευτήκαμε για να δούμε να πάρουμε μια απόφαση τι θα κάνουμε. Η απόφαση που πήραμε ήταν για αρχή θα στείλουμε ένα εξώδικο στην διοίκηση της βιομηχανίας Ζάχαρης και μετά από εκεί θα δούμε τι θα πράξουμε. Θα ζητήσετε συγγνώμη συνάντηση με τη διοίκηση? Με τη διοίκηση πηγαίνουμε κάτω σαν οι σύλλογοι Σερών, Πλατέως και από εδώ τον Εύρο. Πηγαίνουμε συχνά κάτω στη διοίκηση, μιλάμε, αλλά ούτε και για το θέμα των πληρωμών. Μας είχαν πει ότι, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει το 35% των τέφλων που έχουμε βγάλει την προηγούμενη χρονιά. Υπολείπεται ένα 65%, ενώ μας είχαν πει ότι θα πληρωθούμε Πέμπτη με Παρασκευή, δηλαδή σήμερα ή αύριο. Κάπου στο Μάρτιο είχαν πει, ναι. Δεν είχε γίνει σήμερα, πληρωμή. Και σήμερα ή αύριο είχαν πει. Mm-hmm. Τελικά δεν υπάρχει κάποιο καινούριο νέο. Περαιτέρω ενημέρωση δηλαδή για τη μεταφορά της ημερομηνίας δεν υπάρχει ακόμη. Γιατί αυτό είχε βγει για 15, ότι για 15 του μήνα είχαν πει. Ναι. Σήμερα 15, με 16 είχαν πει, αλλά τα τελευταία νέα που έχουμε δεν πρόκειται να πληρωθούν πάλι. Οπότε αναμένουμε πάλι. Κύριε Στεφανακίδη, γιατί πόσο μιλάμε για το υπόλοιπο της αποπληρωμής σας? Όλα τα χρήματα ήταν περίπου 11 εκατομμύρια. Πήραμε το 35%, περίπου 4 εκατομμύρια. Υπολείπεται άλλα 6 με 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Για όλους τους παραγωγούς της Ελλάδος. Τα χρονικά περιθώρια πώς είναι τώρα, κύριε Στεφανακίδη? Κοιτάξτε, καταρχήν για ποιο πράγμα, για την εσπορά? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, για τη σπορά δεν υπάρχει κάτι, δεν μας έχουν πει τίποτα. Δεν έχει ούτε το τιμολόγιο έχει βγει, γιατί ούτε σπόρια δίνουν. Τώρα κάποιος παραγωγός, αν θέλει να πάει να πει ότι θέλω σπόρια για να σπείρω, δεν το δίνουν. Περιμένουν, λέει, να πληρωθούν πρώτα οι παραγωγοί και μετά να ανακοινώσουν. Και ο καιρός όσο πηγαίνει περνάει. Εμείς πέρσι τέτοιον καιρό, αρχές Φεβρουαρίου, είχαμε ξεκινήσει να σπέρνουμε. Τώρα δεν έχει σπαρθεί ούτε ένα στρέμμα. Είναι και ο καιρός τώρα που μας τα χαλάει, γιατί κάθε μέρα βρέχει, δεν μπορούμε να μπηκόμαστε στα χωράφια. Αλλά όπως φαίνεται, μάλλον δεν θα μπορέσουμε να σπείρουμε. Μην ρωτήσουμε για την επόμενη χρονιά. Αν μας λέτε δεν μπορούμε να σπείρουμε, δεν δίνουν σπόρους. Γι' αυτό λέω τα χρονικά περιθώρια, γιατί όσο περνάει ο καιρός καθυστερούν όλες αυτές οι διαδικασίες, οπότε μιλάμε και για μια σεζόν η οποία μπορεί να χαθεί. Κοιτάξτε, εμείς εδώ στον Εύρο πάντα παίρναμε και Απρίλιο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο. Στον κάμπο, στα μαυροχώματα ήταν δύσκολο. Τα μαυροχώματα σπέρναμε πάντα νωρίς, γιατί μέσα στον Απρίλιο αν δεν έβρεχε τα μαυροχώματα δύσκολα θα πετρώνουν. Αλλά στους κάτω νομούς, εκεί ξεκινάγα να σπείρουν τον Ιανουάριο. Οπότε δηλαδή εκείνος έχει περάσει ο καιρός. Μάλιστα, σήμερα λάβαμε και μία επιστολή, μία ανακοίνωση της Ένωσης Προσωπικού του Εργοστασίου Ζάχαρης στην Ορεστιάδα, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως μετά και τις τελευταίες άσχημες εξελίξεις στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, που αφορούν στην έλλειψη ενός πραγματικού παραγωγικού προγραμματισμού για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και όχι μόνο, το Σωματείο ανέλαβε την πρωτοβουλία να καλέσει σε συνάντηση τους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές του νομού την Κυριακή 11 Μαρτίου, η οποία συνάντηση δεν έγινε, μας ενημερώνουν. Σκοπός ήταν αφενός να ενημερωθούν οι βουλευτές για τις επαφές που είχαν με την διοίκηση του εργοστασίου και κυβερνητικά στελέχη για το μέλλον της βιομηχανίας. Δυστυχώς, όπως λένε, η συνάντηση αυτή μέχρι και σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε και ξανακαλούν τους βουλευτές. Δώστε μας το χρόνο και τον τόπο, το σημείο και το τόπο ακριβώς θέλετε. Αφήνουν ανοιχτή την πρόσκληση πλέον. Εσείς θα είστε σε αυτή τη συνάντηση? Όχι, πρώτη φορά τώρα το ακούω από εσάς αυτό. Δεν το ήξερα ούτε για την 11 Μαρτίου που έγινε. Δεν έγινε, τους κάλεσαν, ωστόσο δεν πήγανε. Ναι. Μπορεί να με, αν μου πω, θα πάω, σίγουρα. Έχετε μιλήσει εσείς καθόλου με τους βουλευτές? Έχετε κάνει κάποια επαφή? Όχι, όχι. Όχι ακόμη. Δεν έχουμε κάνει. Πιστεύετε ότι δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα και δεν το έχετε κάνει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, πρέπει να βοηθήσουν όλοι και οι βουλευτές. Γενικά, γιατί από μια μεριά ζητάμε ανάπτυξη, για την άλλη μεριά θέλουμε να κλείσουμε τα εργοστάσια. Mm-hmm. Η ανάπτυξη με κλειστά εργοστάσια όμως δεν μπορεί να έρθει. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει, να μείνει η παραγωγή τεφλοκαλλιέργεια στο νομό μας και το εργοστάσιο να μείνει ανοιχτό. Γιατί όπως βλέπετε ο κόσμος θέλει τα τέφλα, γιατί την ξέρουν την παραγωγή, είναι εδώ και 40 χρόνια παραγωγή τεφλοκαλλιέργεια
και ο κόσμος έχει πάρει κάθε χρόνο έπαιρνε καλά χρήματα από το καλό εισόδημα από την τεπλοκαλλιέργεια. Γι' αυτό και τι θέλει. Αλλά με αυτά που γίνονται όμως, ότι δεν πληρώνεται, υπήρχε με το τιμολόγιο, οπότε κάθε χρόνο μια χρονιά το κατεβάζουν, την άλλη χρονιά το ανεβάζουν, οπότε ο κόσμος έχει έφυγε και δεν δύσκολο θα επανέλθει. Μάλιστα, κύριε Στεφανακίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, θα και πω εγώ. Και ελπίζουμε ευχάριστες ειδήσεις. Και να ακούσουμε, και... ναι, πιο ευχάριστες ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Σαμοθράκη. Να πάμε στη Σαμοθράκη, γιατί και εκεί τα προβλήματα... Φαίνεται όμως, τουλάχιστον ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Βίτσας, αισιόδοξος ότι πλέον η λύση αυτή που δόθηκε θα είναι και μόνιμη και δεν θα υπάρξουν ξανά προβλήματα όσον αφορά τη συγκοινωνία του νησιού. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια και πάλι για το νησί της Σαμοθράκης και ο κύριος Βίτσας δήλωσε, όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ, ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη, στον απόϊχο και της επικοινωνίας βέβαια που είχε με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια του νέου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου που θα συνδέει εφεξής την Αλεξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι ενέργειες και επαφές της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας ήταν συνεχής, προκειμένου να μην μείνει το νησί χωρίς συγκοινωνία, ύστερα από την ανακοίνωση της απαραίτητης ακινησίας του προηγούμενου πλοίου. Να σημειωθεί ότι η ακινησία του εν λόγω θαλάσσιου μεταφορικού μέσου είχε αναβληθεί συνολικά 17 φορές τους τελευταίους 4 μήνες. Από το φθινόπωρο υπήρχε η διαβεβαίωση ότι θα γίνουν τα δυνατά να μην μείνει η Σαμοθράκη χωρίς δρομολόγια. Βεβαίως υπήρχε το μειονέκτημα των προσωρινών δρομολογίων, άρα κατά συνέπεια δεν μπορούσε κάποιος επισκέπτης να προγραμματίσει λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Υπήρχε αυτό το αρνητικό, αλλά μπροστά στο εφιαλτικό γεγονός το να διακοπεί εντελώς η συγκοινωνία, αυτό δεν το ζήσαμε, γίνανε όλες οι προσπάθειες, υπήρχε τεράστια κινητοποίηση και από το Υπουργείο, έδειξε ενδιαφέρον και η εταιρεία πάρα πολύ μεγάλο. Κινητοποιήσαμε όλους τους μηχανισμούς εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες τώρα, και νομίζω ότι την περασμένη Παρασκευή υπήρξε ένα τέλος, μια αγωνία. Θα υπάρχει πλοίο το οποίο θα αντικαταστήσει το ΣΑΟΣ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και για την κοινωνία του νησιού. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης με μοναδικό θέμα το αίτημα αναβολής της ακινησίας και παράτασης των δρομολογίων για ένα επιπλέον τετραήμερο του μοναδικού πλοίου που εξυπηρετούσε τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή Σαμοθράκης, η οριστική λύση στα προβλήματα της ακτοπλοείας συνδέεται άμεσα με τις λιμενικές υποδομές και σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στους επόμενους μήνες, θα παρουσιαστεί το νέο σχέδιο πλαίσιο ανάπτυξης του κεντρικού λιμανιού της Καμαριώτισσας που ολοκληρώνεται, ενώ παράλληλα στις αρχές του Απριλίου θα υπάρχει ανάδοχος εταιρεία και έτσι θα ξεκινήσουν οι μελέτες για την επίλυση των προβλημάτων του λιμανιού των Θέρμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Προϋπήρχε το σχέδιο λίγες μέρες πριν, απλώς έπρεπε να εντατικοποιηθούν κάποια πράγματα. Εμείς ήμασταν με το Υπουργείο σε ανοιχτή επικοινωνία όλο το διάστημα. Στις 26 Φεβρουαρίου, όταν διαφάνηκε μια προοπτική αδιεξόδου, εντατικοποιηθήκαν οι ενέργειες, παρακαμφθήκαν οι δυσκολίες. Και ταχύτατα φτάσαμε στο σημείο της περασμένης Παρασκευής. Ήδη θα δείτε ότι υπάρχουν δρομολόγια αναρτημένα για όλο το διάστημα, ναι. Και δεν θα υπάρχει μόνιμη πρόβλημα. Λύση, δηλαδή. Για μόνιμη λύση, μιλούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Μαρίνα Κρητού που βρίσκεται στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης για να μας δώσει το ρεπορτάζ της σχετικά. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα σας. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ σχετικά με τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες ξεκινούν αύριο. Ακριβώς λοιπόν, ακόμη μία κινητοποίηση έρχεται να προσθεθεί στο σύνολο των αγωνιστικών δράσεων που ξεκίνησαν από τις αρχές Μαρτίου, από τα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτή τη φορά θα γίνει συλλαλητήριο και πορεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης γύρω στις 1, 1 και 4 αύριο το μεσημέρι Παρασκευής, έξω από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Να ενημερώσουμε τους τηλεθετές ότι θα κλείσουν προσωρινά οι κεντρικοί δρόμοι. Έχουν γίνει και οι ανάλογες κινήσεις και οι επαφές των εκπαιδευτικών με την τροχιά ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, νομίζω ότι μπορούν να συνοψιστούν σε μία λέξη και αυτή είναι οι αναπληρωτές. Mm-hmm. Ζητούν οι εκπαιδευτικοί καταρχήν διορισμούς και κατά δεύτερον μονιμοποιήσεις, επισημένοντας ότι υπάρχουν αναπληρωτές οι οποίοι είναι 50 έως και 55 χρονών και ακόμη με την έναρξη κάθε νέα σχολική χρονιά αναγκάζονται να μετακινούν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο. Κατά τα άλλα, οι εκπαιδευτικοί, να θυμίσουμε ότι είχαν συλλαλητήριο όλες τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή στις αρχές Μαρτίου, αλλά και εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπου είχαν δεχθεί και είχαν γίνει κάποια επεισόδια εκεί με τις αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ, και αυτό ήταν και ο λόγος που αρνήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον τμήμα τους, να συμμετάσχει στην συνάντηση που τους πρότεινε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου. Ωστόσο, παρόλα αυτά, έχει οριστεί καινούργια συνάντηση. Οι εκπαιδευτικοί επίσης διατρανώνουν το αίτημα για 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά τάσσονται και στο πλευρό των βρεφονηπιοκόμων στις αλλαγές που θέλει να φέρει ο Κώστας ο Γαβρόγλου για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή, στο καθεστώς δηλαδή της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Κατά τα άλλα, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τις κινητοποίησεις, γιατί αυτές ήταν αρχικά που τράβηξαν το βλέμμα, θα μπορούσαμε να πούμε, και το ενδιαφέρον του Υπουργού, έτσι ώστε να δεχθεί μια συνάντηση μαζί τους. Μάλιστα. Μαρίνα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Πάμε σε διαφημίσεις για λίγο και επανερχόμαστε μουσικά, λίγο πιο χαλάρα. Στα διαλύματα αξίζουν οι ιστορίες μας. Εκεί πρέπει να μας παρακολουθούν. Εκεί πρέπει να γράφει η κάμερα, Βασιλιάδη. Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα γυρίσουμε μουσικά. Και θα γυρίσουμε μουσικά όχι έτσι απλά. Θα γυρίσουμε με έναν άνθρωπο που είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν είναι εδώ, είναι στην Αθήνα. Και έχει πάντα κάτι καινούριο να μας πει, γιατί συνεχώς ψάχνεται και έχουμε να πούμε πολλά για τα 10 χρόνια της πορείας της. Είναι γυναίκα λοιπόν, για τη βοήθεια που παρέχει σε νέα παιδιά με την παραγωγή που έχει αναλάβει για τους νέους δίσκους τους, για ένα καινούριο βίντεο κλιπ, για πάρα πολλά. Μιλάω για την Ζωή Τηγανούρια, την οποία έχουμε κοντά μας. Γεια σου Ζωή, καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα, Ζωή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αν και δεν είμαι Αλεξανδρούπολη, νιώθω κοντά σας. Και εμείς αισθανόμαστε πάντα κοντά μας, ούτως ή άλλως, και οι δουλειές σου, γιατί δεν είναι μία πλέον, είναι πολλές οι δουλειές σου, έχουν πάντα να κάνουν με εδώ, με τον τόπο. Με τον τόπο μας. Οπότε... Πάντα βρίσκω τρόπο να έχω επαφή με την πατρίδα, με τον Εύρο όλο. Σαφέστατα. Ζωή, θέλω να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θέλω αρχικά να πούμε για τα 10 χρόνια που συμπληρώθηκαν ήδη. Εγώ σαν χθες θυμάμαι το πώς μπήκες εδώ μέσα. Μου είχες πει, όταν στο ανέφερα στην τελευταία μας συνάντηση, μου είχες πει πω ήμουν μικρό κορίτσι τότε, το πώς είχες μπει κι εγώ. Είχες μπει μέσα στη Δέλτα. Και πάλι μικρά κορίτσια είστε, ρε κορίτσια. 10 χρόνια τουλάχιστον πέρασαν από τότε. Για την πρώτη σου ολοκληρωμένη επαγγελματική δουλειά, το πόσο χαρά είχες, και θέλω να μου πεις μετά από 10 χρόνια πώς συνεχίζεται αυτό το ταξίδι με τη μουσική. Κοίτα να δεις, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Καταρχήν 19 προσωπικά CD. Πάρα πολλά κομμάτια μου σαν συνθέσεις μου στην ελληνική δισκογραφία και σε διεθνή συλλογές. Συνεργασίες πάπειρες, συναυλίες πάρα πολλές σε Ελλάδα, στο εξωτερικό. Μόνο όμορφα πράγματα έχω να θυμάμαι από αυτά τα 10 χρόνια. Και έχω να θυμάμαι επίσης πόσα όμορφα πράγματα έχουν γίνει και για την Σαμοθράκη και για τον Εύρο. Το Σαμοθράκης Βήμα, για παράδειγμα, που έγινε πολύ πρόσφατα με τους στίχους του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Άνθιμου. Η εκδήλωση που έγινε για το νησί, πάλι πρόσφατα, που ξέρεις πολύ καλά, αφού και εσύ ήσουν η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης με την κυρία Ελένη Τσιπελίδου, που μαζεύτηκαν χρήματα που δόθηκαν στο Δήμο για την Σαμοθράκη μας, για τις καταστροφές που έπαθε. Και τόσα πάρα πολλά άλλα. Πώς τα γιορτάζεις αυτά τα 10 χρόνια? Κοίταξε να δεις, τα γιορτάζω στις 23 Απριλίου το μεσημέρι στον Ιαννό, σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, μια συνέντευξη τύπου, με πολλούς επίσημους προσκεκλημένους. Καταρχήν να σου πω ότι στο πάνελ της εκδήλωσης ομιλητές θα είναι
η κυρία Χρονά, η δημοσιογράφος, ο ηθοποιός ο κύριος Βούρος, η κυρία Βλατή, η ηθοποιός επίσης, ο Θρασιβούλου, ο Νίκος, ο δημοσιογράφος, ο Μάνος Αντωνίου που είναι ο σκηνοθέτης του βίντεο κλίπου, γιατί θα γίνει ταυτόχρονα και προβολή του βίντεο κλίπ, του νέου μου βίντεο κλίπ, Last Tango by Zoe, που τα γυρίσματα του έγιναν στο εξαιρετικό μέγαρο δικής Πλακεντίας, που ήταν και χορηγός μας. Έχουμε δει εικόνες από αυτό. Θέλω να στα πάρω ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχεις πραγματικά πολλά να πεις. Είδα, ξεκίνησα να λέω, δεν σταματάω, δεν βάζω, δεν κάνω τελεία. Ναι, έχουμε δει εικόνες από αυτό το καινούριο βίντεο κλίπ, τουλάχιστον στα social media, ό,τι έχεις αφήσει να φανεί και εσύ και ο σκηνοθέτης. Όχι, πολύ λίγα είδαμε να φανούν. Πολύ λίγα είδαμε πραγματικά και να μας πεις λίγο τι να περιμένουμε να δούμε την Κυριακή που θα κυκλοφορήσει, από όσο μου είπες. Λοιπόν, την Κυριακή αυτή θα ανεβεί επίσημα από το κανάλι της εταιρείας μας και θα σας πω λίγο την υπόθεση του βίντεο κλιπ. Εκτιλήσεται γύρω από αναμνήσεις που έχουν να κάνουν με την δική μου τη ζωή. Θα δούμε σε παρελθόντα χρόνο τους υποτιθέμενους γονείς μου, που οι γονείς μου φυσικά είναι άλλοι, εννοείται, και ζουν στο Πιθράκι. Θα τους δούμε σαν να είναι χορευτές του τάγκο, γι' αυτό και λέγεται Last Tango το κομμάτι, και εξελίσσεται η γνωριμία τους και μένει έγκυος η γυναίκα και γεννιέμαι εγώ και εγώ ξεκινάω να μαθαίνω βιολί και τελικά καταλήγω στο ακορντεόν. Είναι ένα πολύ όμορφο, πολύ έξυπνο σενάριο και εκτυλίσσεται μεταξύ παρελθόντα και τώρα χρόνου, δηλαδή ασπρόμαυρο και κανονικό. Φυσικά το Μέγαρο Δικής Πλακεντίας, ένα εκπληκτικός χώρος που προσφέρθηκε για τα γυρίσματα του παρελθόντος, αλλά και για το τώρα. Με πολλοί εκλεκτούς συντελεστές. Ο Μάνος Αντωνίου είναι ο ένας σκηνοθέτης και ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, ο νεότερος σκηνοθέτης που έκανε και την εικόνα στο βίντεο κλιπ, διεύθυνση εικόνας, φωτογραφίας, συγγνώμη. Η Αλίκη Μαυροειδή και ο Μιχάλης Παπούκας είναι οι υποτιθέμενοι γονείς μου, οι χορευτές δηλαδή στο βίντεο κλιπ. Η μικρή Μαριάννα Κουτσουρίδου είναι η κοπελίτσα που παίζει το βιολί, το μωρό. Και ο Στέλιος Γενεράλης είναι ο υποτιθέμενος δάσκαλος της μικρής Μαριάννας που μαθαίνει βιολί εκείνα τα χρόνια. Και έλεγα, ο Στέλιος τι ρόλο θα έχει σε αυτό το βίντεο κλιπ? Να πούμε ότι είναι ο άνδρας της ζωής ο Στέλιος, Χριστίνα. Είναι ο σύζυγός μου με τον οποίο προβόμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργούμε παράλληλα πανέμορφα μου καλλιτεχνικά δρόμενα, εκτός από την όμορφη οικογένεια που έχουμε φτιάξει. Και ζούμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτήν. Ζωή, τις προηγούμενες μέρες προχθές είχαμε εδώ και τον Γιάννη τον Τσαρσιταλίδη. Δεν τον μπερδέψαμε και την μέρα σήμερα τον μπερδέψαμε. Και μας είπε βέβαια την στήριξη και την υποστήριξη και την βοήθεια που του παρήχες. Δεν είναι βέβαια ο μοναδικός ο οποίος έχεις βοηθήσει και δεν θα είναι και ο μοναδικός, καθώς τα παιδιά εδώ του τόπου μας τα στηρίζεις. Ας τα πάρουμε τη σειρά λοιπόν και αυτά τα θέματα. Ο Γιάννης ο Τσαρσιταλίδης είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής από την πατρίδα μας κι αυτός, αλλά και η δημιουργή του κομματιού είναι εξαιρετική. Ο Κάλιας, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος και ο Πασχάλης ο Μπούρας, ο οποίος Πασχάλης Μπούρας είναι αυτός που με πήρε τηλέφωνο και μου πρότεινε την συνεργασία και μου είπε ότι η παραγωγή έχει γίνει του βίντεο κλίπ από τον Τεκτονίδη Δημήτρη. Όλα παιδιά της πατρίδας. Το βίντεο κλιπ έχει γίνει στη Σαμοθράκη. Εννοείται ότι άκουσα το κομμάτι, μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Η ερμηνεία, το τραγούδι, το βίντεο κλιπ φυσικά που είναι εξαιρετικό στην πατρίδα. Οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να αρνηθώ και να μην προσφέρω ό,τι μπορώ με την καρδιά μου για μια τόσο ωραία παραγωγή μέσα από την εταιρεία μου, τη Zoe Music. Και όπως πολύ σωστά είπες, εκτός από τον Γιάννη, τον υπέροχο Γιάννη, τώρα θα κυκλοφορήσει και η παραγωγή ενός υπέροχου πλάσματος από τη Σαμοθράκη. Θα το φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας μόλις την ακούσετε. Σαφέστατα. Είναι ανιψιά μου και της κάνω την παραγωγή της με ένα εξαιρετικό τραγούδι, το «Δεν ξέρω γιατί», με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που τώρα κάνουμε τα γυρίσματα. Και θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά το Πάσχα σε στίχους του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη, του αγαπημένου μου φίλου. Το κομμάτι το γράψαμε πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα ήρθε το πείραμα του χρόνου για να κυκλοφορήσει, γιατί τώρα μεγάλωσε και η Πελαγία. Περιμέναμε λοιπόν να μεγαλώσει η Πελαγία. Η Πελαγία είχε γίνει γνωστή. Κάτι είχε κάνει η Πελαγία. Ένα ντουέτο που είχε κάνει με έναν τραγουδιστή ξένο. Θα κατέληγα ένα-ένα τα βγάζω τώρα. Η Πελαγία είχε κάνει το ρεφρέν του τραγουδιού Σαμοθράκης Βήμα, που το τραγούδι το υπόλοιπο το ερμήνευσε ο Κώστας Τηγάνης με τον Μητροπολίτη μας τον Σεβασμιότατο τον κύριο Άρτιμο. Οπότε είχε ήδη ξεκινήσει να κάνει πράγματα και επίσης συμμετέχει στο CD του πατέρα μου, κατήλει και στη Σαμοθράκη, λέγοντας παραδοσιακό κομμάτια του νησιού.
Και σε πολλές άλλες συλλογές που έχω κάνει την παραγωγή, εγώ έχει βάλει τη φωνούλα της και σαν μικρό παιδάκι στο Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείο, στο Γιόχιλι Κατά Κόκκινα, που την ακούμε να τραγουδάει μαζί με τον Βασίλη Ποκοσταντίνο ένα μικρό μέρος του ρεφρέν. Αλλά δεν ήταν ο καιρός ακόμη για να προχωρήσει σε δικό της κομμάτι της παραγωγή με το όνομά της να βγει μπροστά. Τώρα νομίζω όμως ότι είστε η κατάλληλη στιγμή. Αλλά εκτός από την Πελαγία που επίσης κάνω την παραγωγή σε έναν άλλον εξαιρετικό ερμηνευτή, αυτός ζει εδώ στην Αθήνα, λέγεται Βασιλείου Λάμπρος και έχει μια βαριά ωραία λαϊκή φωνή, σαν να ακούς τις παλιές καλές εποχές, τον Γαβαλά, τον Λιδάκη, τον Καζαντζίδη, τον Διονυσίου. Έχει ένα κράμα από όλους αυτούς τους καλούς λαϊκούς ερμηνευτές. Έχουμε γράψει με αυτόν, του έχω γράψει μάλλον δύο εξαιρετικά τραγούδια. Με στίχους των αείμνηστων του αείμνηστου Ηλία Κατσούλη, το «Έμεινε μόνος», ένα κομμάτι που θα κυκλοφορήσει τώρα, και της Μαρίας Παπαδάκη, το «Ταξιδευτή», που το κάναμε και αυτό βίντεο κλιπ, επίσης μια πολύ καλή παραγωγή. Είναι αυτά που είναι στα σκαριά. Και ο Νίκος Κουλάκος που ετοιμάζεται για το καλοκαίρι, με τον οποίο έχω γράψει μαζί τα τραγούδια για την παραγωγή του. Ναι, οι ερμηνευτές όλοι τους. Λοιπόν, και θέλω να συνεχίσω, σε ρωτάω πράγματα και δεν καταλαβαίνω πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά. Έλατε. Και πώς ασχολείσαι με όλα αυτά. Και να πάμε λίγο τώρα στα κοντινά, στις 24 Μαρτίου. Είχες έρθει στην Αλεξανδρούπολη αφιλοκερδώς για να βοηθήσεις και εσύ όσο μπορείς στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Γεώργιος και την Ελένη Τζεπελίδου. Είχες έρθει λοιπόν αφιλοκερδώς χωρίς καμία δεύτερη συζήτηση. Ένα τηλέφωνο χρειαζόταν μόνο και επειδή ήμουν μπροστά το μεταφέρω μόνο ένα τηλέφωνο για να πεις έρχομαι, πείτε μου ημερομηνία. Και τώρα στις 24 Μαρτίου βοηθάς ακόμη μια φιλανθρωπική εκδήλωση στην Αθήνα αυτή τη φορά και να μας πεις λίγο το λόγο, τι γίνεται εκεί πέρα και ποιον φορέα βοηθάς. Είναι το Χατζηπατέριο Ίδρυμα για ΜΕΑ και ασφαλώς μου έκαναν την πρόταση, με ρώτησαν αν θέλω να συμμετέχω αφιλοκερδώς για μια εκδήλωση που θα μαζευτούν χρήματα για το Ίδρυμα. Και πάλι δέχτηκα, γιατί είναι νομίζω όφελος των καλλιτεχνών να δίνουν ανάσα και βοήθεια σε αυτά τα πλάσματα που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πριν από λίγο καιρό είχα παίξει πάλι σε μια παρόμοια εκδήλωση στο καλύτερο σχολείο για ΜΕΑ που υπάρχει στην Ελλάδα, στον Άγιο Δημήτριο, όπου είδα πραγματικά στο πρόσωπο των παιδιών την χαρά και την ανάσα που πήραν μέσα από την εκδήλωση, το χορό που έριξαν, το γλέντι, το κέφι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με την εκδήλωση και αμέσως μόλις μου έγινε η πρόταση για το Χατζηπατέριο δεν δίστασα να πω αμέσως ναι, εννοείται θα συμμετέχω. Είναι πράγματα που πρέπει εμείς οι καλλιτέχνες να τα κάνουμε για να βοηθάμε όσο μπορούμε το κοινωνικό σύνολο με τον τρόπο μας. Και πέρα από αυτή την εκδήλωση, μετά, πού μπορεί κάποιος να σε δει? Μετά, λοιπόν, έχουμε όπως σας είπα και πριν, στις 23 Απριλίου τη συνέντευξη τύπου που θα γίνει στον Ιαννό στις 12.30 το μεσημέρι με πάρα πολύ προσκεκλημένους επίσημους και θα έρθουν και άνθρωποι από τον Εύρο, ήδη έχω προσκαλέσει αρκετούς και τον Δήμαρχό μας προσκάλεσε, τον κύριο Λαμπάκη, και μου είπε ότι θα έρθει και πολλούς άλλους προσκεκλημένους και τον κύριο Πέτροβιτς και η Ελένη Τζεπελίδου μου είπε ότι θα έρθει και η κυρία Ουρανία Μαυρίδου από τον Εστιάδα. Σου λέω τώρα για τοπικούς φορείς, γι' αυτό τους αναφέρω. Τοπικούς φορείς που θα συμμετέχουν και θα έρθουν να με τιμήσουν. Όμως τον Μάιο θα ήθελα να πω ότι θα βρεθώ στην μακρινή Γερμανία, στο Ντίσελντορφ, για μια συναυλία που θα γίνει με διοργανωτές φεστιβάλ που διοργανώνουν οι διοργανωτές της Γερμανίας και όχι οι Έλληνες, φυσικά, με γερμανικό κοινό. Και τέλος Μαΐου, στις 19 Μαΐου, μια παράσταση στο Convento dell'Arte, που θα είναι για το κλείσιμο του χώρου, είναι ένας πανέμορφος χώρος εδώ στην Αθήνα. Παρουσιάζει έτσι πολύ όμορφα και εκλεκτά event και θα κάνουμε για το κλείσιμο αυτού του πανέμορφου χώρου μια παράσταση τάγκο. Το Last Tango φυσικά θα είναι πάλι το κομμάτι της αφετηρίας και η παράσταση θα λέγεται Last Tango by Zoe. Ζωή στη Σαμοθράκη το καλοκαίρι θα έρθεις, διακοπές θα κάνεις γενικότερα? Διακοπές παλεύω να κάνω, πραγματικά παλεύω, δηλαδή προσπαθώ να βρω χρόνο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω να έρθω. Έχω και στα σκαριά και τη συναυλία στη Σαμοθράκη φέτος. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω παράλληλα να συνδυάσω και μπανάκια και να δω τους δικούς μου, τους γονείς μου, τους φίλους μου, τους αγαπημένους ανθρώπους εκεί πέρα στο νησί. Και να κάνω και την πέρασμα φυσικά από την πόλη μας, την Αλεξανδρούπολη, γιατί και εκεί έχω πολύ αγαπημένο κόσμο. Και σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να μας ειδοποιήσεις πότε θα είσαι εδώ πέρα στην περιοχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το απρόπτο κάλεσμα. Το χάρηκα ειλικρινά πάρα πολύ. Και εμείς. Θα τα πούμε και από κοντά όταν θα έρθω. Φυσικά, φυσικά. Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, γιατί το πρόγραμμά σου είναι πιεσμένο και μου το είπες και το σέβομαι. Καλό τρέξιμο. Να καλή είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σας. Καλά, να είστε καλά. Μάλιστα. Τι θετικός άνθρωπος. Χαμόγελο. Έτσι, με χαμόγελο. Πολύ χαμόγελο. Αυτό που έχουμε ανάγκη. Αυτό που έχουμε ανάγκη και μας λείπει. Χαμόγελο και για τα παιδάκια όμως από εδώ και πέρα. Πιθανό να δούμε. Παιδικές καρές. Ναι. Και για μας, γιατί μόνο για τα παιδάκια, δεν καταλαβαίνω τι αποκλεισμός είναι αυτός. Κούνιες, τραμπάλες. Εμεί. Γύρω-γύρω όλοι. Δεν πάμε εμείς, δεν έχουν οι φίλοι μας παιδιά να πάμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε. Παγκάκια να έχει να καθίσουμε εμείς. Παγκάκια να έχει να καθίσουμε εμείς, σωστά. Έτσι λοιπόν, συνολικά 70 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 για την ανακαίνιση στις παιδικές χαρές όλης της Ελλάδος. Mm-hmm. Και στο πρόγραμμα αυτό συγκαταλέγεται και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 246.000 ευρώ για να αναβαθμίσει τις παιδικές χαρές της περιοχής. Οι εργασίες τώρα που μπορούν να γίνουν μέσω αυτού του προγράμματος είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης βέβαια νομοθεσίας. Δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου στις παιδικές χαρές και βέβαια προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου επαρκούς φωτισμού, κάτι που νομίζω και τα τρία είναι αυτά που έχουμε ανάγκη σε όλες τις παιδικές χαρές στην επικράτεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και εγώ με 246.000 ευρώ περιμένω να δω θαύματα. Θέλω να δω αυτά τα ειδικά δάπεδα που έχουν να ίζω δεν ξέρω που δεν χτυπάνε τα παιδιά. Μακάρι να το, θα το προσπαθήσει νομίζω ο Δήμος, θεωρώ. Θα έχουμε και απάντηση σίγουρα τις επόμενες μέρες. Τουλάχιστον γιατί... σε κάποιες παιδικές χαρές οι οποίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και είναι και επικίνδυνες για τα παιδιά τα οποία παίζουν εκεί. Τουλάχιστον να δούμε αλλαγές. Και πάμε τώρα σε μη ευχάριστα θέματα. Γιατί θα μιλήσουμε για δηλητήρια. Δηλητήρια που κάποιοι σκορπάνε από εδώ και από εκεί και έχουμε θύματα και δεν θα πω. Και όχι μόνο στα τετράποδα και στα σκυλιά, ναι, όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί και γι' αυτό θα πούμε κάτι στην πορεία, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Με τον σπάνιο μαυρόγυπα που μας ήρθε από τα Καρπάθια, έφτασε μέχρι τα Καρπάθια και ήρθε εδώ πέρα στον Εύρο και συγκεκριμένα στην Ύψα, όπου και πέθανε. Γιατί πολύ απλά έφαγε τη λεγόμενη φόλα, το δηλητήριο αυτό. Ένα μέλος λοιπόν λιγότερο μετράει εδώ και μέρες ο πληθυσμός του. Είναι προστατευόμενο. Αυστηρά προστατευόμενο. Είναι το αρπακτικό μαυρόγυπας. Όσοι έχουμε πάει στη Θαδιά έχουμε δει και από κοντά με τα κιάγια τέλος πάντων μαυρόγυπες. Ζει στο δάσος της Δαδιάς το συγκεκριμένο είδος και όπως είπα έφτασε μέχρι τα Καρπάθια και τι του έμελε να πάθει μετά από τόσο μεγάλο ταξίδι να φτάσει εδώ πέρα και να δηλητηριαστεί. Ήταν η 3 χρονών Έλενα. Έλενα ήταν το όνομα, ήταν, ναι, το που όνομα. Είχε. Είναι προφανώς είχε πιαστεί, είχε περάσει το δαχτυλιδάκι, είχε περάσει το δαχτυλιδάκι από τους υπεύθυνους. Και έτσι την εντόπισαν κιόλας. Υπάρχουν, πώς λέγονται. Σαν τσιπάκια είναι τσιπάκια, που δίνουν, ναι, σήμα. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι έφυγε από το δάσος της Δαδιάς, πήγε μέχρι τα Καρπάθια και στην επιστροφή και στην Ύψα. Προσπαθούσε να βρει τροφή. Την φόλα. Και προφανώς έφυγε και εκεί εντοπίστηκε λοιπόν από το δαχτυλίδι της, από το τσιπάκι της και την βρήκανε το αρπακτικό νεκρό. Ήταν από τα πιο, λέει, ταξιδιάρικα μέλη, λέει, της κοινότητας. Πήγαινε βόλτες. Κόβε συχνά βόλτες. Κάποιοι όμως δεν καταλαβαίνουν από... δεν έχουν τόσο ευαίσθητα αισθήματα, να το πω. Μπορεί να... να ήταν και για κάποιο άλλο ζώο φυσικά, αλλά πάντως... Αυτά που κάτι... πετάνε για αλεπούδες και... Όχι, τα φάρμακα είναι εκείνα. Όχι, εκείνα είναι φάρμακα, εμβόλια είναι, ναι, αντιληστικά εμβόλια. Προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο να έφαγε δηλητήριο άλλο. Τέλος πάντων, αν για ξέρει λόγο κάποιος, που ας και... απαντήσει. Μπήκε το δηλητήριο και στα δίκελα. Ναι, θα πάμε και σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν έχει λήξει αυτό το, όχι, θέμα, οι φιλόζωοι πλέον αντιδρούν. Mm-hmm. Και παίρνουν κοινώς τον νόμο στα χέρια τους. Έχουν πάει εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Όχι, δεν, ναι, κάνουν βέβαια κάτι οι άνθρωποι. Ναι. Όχι, αλλά πλέον απαιτούν.
απαιτούν να ισχύσει η νομοθεσία και να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Είναι ένα ρεπορτάζ από την εφημερίδα Γνώμη, προφανώς εικάζω εγώ της Κικής Υπηρώτου. Ναι, ναι, της Κικής είναι το άρθρο αυτό. Έχει μιλήσει με μέλη της Φιλοζωικής. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν φόλες στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή τη φορά έφυγαν 10 σκυλιά. Αυτά έχουν βρεθεί τουλάχιστον. Άλλα τόσα αγνοούνται εδώ και αρκετούς μήνες. Και η Φιλόζωη, όπως είπες Χριστίνα, είναι αποφασισμένη μετά από αυτή τη μαζική δολοφονία να απαιτήσουν να βρεθούν οι θύτες. Για πρώτη φορά ας βρεθούν και ας ανοίξουν τα στόματα. Να πω ότι σε επικοινωνία που είχα εγώ με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώγα, μου είπε ότι έχει γίνει ήδη μήνυση στην αστυνομία. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Θα το έκανε, είχε πει σε λίγες μέρες. Ναι. Το έκανε εν τέλει. Αυτό όμως έχει γίνει και άλλες φορές και δεν έχουν βρεθεί οι δράστες. Από εκεί και πέρα, νομικά, όπως είπαμε, κινήθηκε ο Δήμος. Αντιπροσωπεία Φιλόζωων Πολιτών συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Παναγιώτη Κουτούζο, ζητώντας να μην κλείσει ο φάκελος υπόθεσης, εάν πρώτα δεν γίνουν εξονυχιστικές έρευνες στην περιοχή. Όπως είπε λοιπόν στην εφημερίδα Γνώμη και στην Κική Υπηρώτου η κυρία Σοφία Βαλαβάνη, που συμμετείχε στη συνάντηση, τονίσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν πιο επισταμένες έρευνες στην περιοχή. Το σημείο στο οποίο βρέθηκαν τα νεκρά σκυλιά φέτος είναι το ίδιο στο οποίο είχαν βρεθεί και πέρσι. Άλλα 10 με 15 ζώα δηλητηριασμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η περιοχή, τόνισαν στον αστυνομικό διευθυντή, να μην κλείσει ο φάκελος της υπόθεσης προτού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια και γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Η αντιπροσωπεία, ωστόσο, πήγε με προτάσεις, πήγε έτοιμη. Πρότεινε λοιπόν ως το ελάχιστο δυνατό αποτρεπτικό μέτρο, με σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, να τοποθετηθούν στην παραλία των Δικέλων ενημερωτικές ταμπέλες, στις οποίες θα αναφέρονται οι ποινές που επιβάλλει ο νόμος στους υπεύθυνους τέτοιων εγκλημάτων. Όπου αυτές οι ποινές, Χριστίνα, είναι όχι απλά αυστηρές. Τα πρόστιμα δεν είναι απλά υψηλά. Μιλάμε για 30.000 ευρώ για κάθε ζώο που βρέθηκε σκοτωμένο. Δεν ξέρω αν αυτοί, αφού δεν φοβούνται το Θεό, νομίζω δεν φοβούνται τίποτα άλλο, ούτε την επιβολή. Ζήτησαν να γίνει και μία έρευνα στην περιοχή με την συνδρομή του Κίκου, που είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ο οποίος ανιχνεύει τα δηλητηριασμένα δολώματα. Ο σκύλος αυτός βέβαια είναι στη διάθεση του WWF στη Δαδιά. Mm-hmm. Ζήτησαν την συνδρομή και την βοήθεια ώστε να εντοπιστούν πιθανόν άλλα δηλητηριασμένα δολώματα που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή των Δικέλων. Και δεν είναι, αυτό θα πω και θα κλείσουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν είναι μόνο ότι σκοτώνονται σκυλιά, δεν είναι μόνο ότι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται ακριβώς αυτή την πράξη γιατί την κάνουν. Προφανώς γιατί θεωρούν τον εαυτό τους πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ωστόσο, σε εκείνη την περιοχή, σε λίγο θα είναι παιδιά. Θα είναι παιδιά σε λίγο σε εκείνη την περιοχή. Τα κτήματα είναι πάρα πολλά. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και κάνει τις εργασίες. Σε μία βόλτα που έκανα, είδα ότι ξεκίνησαν οι εργασίες. Δεν ξέρετε ποτέ, κύριοι μου, ποιος μπορεί να πιάσει τη φόλα και να τη φάει το δηλητήριο και τι συνέπειες αυτό θα έχει. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να καταλάβετε τι ισχύ έχουν αυτά τα δηλητήρια. Αυτά. Μάλιστα. Όπως βλέπεις, λίγο τσατίζομαι με αυτά τα θέματα. Ωραία. Λίγο παραπάνω. Πάμε να χαλαρώσουμε λοιπόν. Χθες είχαμε βέβαια την ευκαιρία να μιλήσουμε με τη νέα πρόεδρο πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Ελένη Δημούδη. Είπαμε έτσι λίγα πράγματα για αρχή, ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο στόχος. Η κυρία Δημούδη μίλησε βέβαια και στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, στο Δελτίο Ειδήσεων. Να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε και εκεί για τα νέα τα καθήκοντα πλέον που αναλάβαν. Το ρόλο της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε η μέχρι πρότινος θεματική αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, πολιτισμού και ανάπτυξης. Η Ελένη Δημούδη ανέλαβε το ρόλο στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του σώματος που έλαβε χώρα το απόγευμα της 3ης 13 Μαρτίου στη διοικητική έδρα της Περιφερειακής Αρχής στην Κομωτινή. Η νέα πρόεδρος εξελέγει ύστερα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 47 περιφερειακοί σύμβουλοι με 28 ψήφους υπέρ και 19 λευκά. Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ενώ ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Περιμένουμε τώρα και τον έλεγχο νομιμότητας από την αποκεντρωμένη, που οφείλει μέσα σε 5 μέρες να αποφανθεί για το νόμιμο της διαδικασίας. Και από εκεί πέρα ξεκινούν τα νέα καθήκοντα. Αυτό
που εγώ θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη το να προεδρεύεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα βέβαια να εκφράσω επί τη ευκαιρία και δημόσια τον Περιφερειάρχη τον Χρήστο το Μέτιο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και με πρότεινε ως υποψήφια πρόεδρο και βέβαια όλους αυτούς που με την ψήφο τους φυσικά με εξέλεξαν πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό που επίσης θέλω να τονίσω σε όλους είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της περιφέρειάς μας και πρέπει πραγματικά με τις αποφάσεις του αλλά και με τις πρωτοβουλίες του να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της περιφέρειάς μας. Η κοινωνία πιστεύω πλέον ότι απαιτεί από μας δημοκρατικό διάλογο, συνενέσεις, συνεργασίες και προπάντων οριμότητα στις αποφάσεις μας και λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας. Η μέχρι πρότινος θεματική αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης αντικατέστησε τον Σωτήρη Μποταΐτη που διατέλεσε πρόεδρος για έναν χρόνο πριν θέσει την παρέτησή του υπόψη του Περιφερειάρχη, επικαλούμενους προσωπικούς λόγους και θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της αλλαγής του Καλλικράτη στο επίπεδο του ασυμβίβαστου. Τη θέση της Ελένης Δημούδη αναλαμβάνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας της Καβάλας Αλέξανδρος Ιωσιφίδης, ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Ο κ. Ιωσιφίδης, εκτός από αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, ορίστηκε και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Να υποσχεθώ σε όλους ότι πραγματικά θα πορευτώ με συνέπεια. Βεβαίως, ζήτησα και από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η εύρυθμη λειτουργία, η λειτουργία του οργάνου μας, δεν έχει μόνο να κάνει με το πώς στέκει ένας πρόεδρος, αλλά θεωρώ ότι έχει να κάνει με την οριμότητα όλων και τη στάση τους μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και βέβαια, χθες η αντιπολίτευση θέλοντας να δημιουργήσει μια αναστάτωση προσωρινή, έστω και για 5 λεπτά δημοσιότητας, αυτό που έκανε, και ενώ εγώ είχα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με όλους και θεωρούσαν πως είναι εξαιρετική επιλογή του Περιφερειάρχη, θέλοντας λοιπόν να μετρήσουν αν πραγματικά η δική μας η παράταξη, η περιφερειακή αναγέννηση, μπορεί πράγματι από μόνη της να εκλέξει πρόεδρο. Τους αποδείξαμε λοιπόν, ναι, πως είμαστε ενωμένοι, ότι μπορούμε να εκλέξουμε πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, γιατί πάντα εγώ περίμενα και τους το είπα και εκείνη τη στιγμή ότι περίμενα ότι σήμερα θα πηγαίναμε με συνεργασία και συνένεση όπως κάθε φορά γινόταν, γιατί ο πρόεδρος γνωρίζεται πάρα πολύ καλά ότι εκλέγεται από την πλειοψηφία. Καλή επιτυχία λοιπόν στα νέα καθήκοντα στην Ελένη Δημούδη και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα γυρίσουμε εδώ για να δείτε κι εσείς πώς τα προϊόντα από τον Εύρο ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Μαλώνουμε κιόλας το διάλειμμα εμείς. Για το τραπέζι. Λοιπόν, όχι, θα το χωρίσουμε το τραπέζι, λοιπόν, στη μέση. Το τραπέζι μας, λοιπόν, έχει ροδάκια. Και μεταφέρεται. Εδώ, είμαστε. Ωραία. Καλά. Εντάξει, έτσι, γιατί στο βολεύτηκα. Θα το πάμε βόρειο Εύρο το τραπέζι. Μπορούμε να κάνουμε και βόλτα. Εκεί. Λοιπόν, σε λίγο καιρό νομίζω πηγαίνει. Μπορούμε να το βάλουμε και μέσα στα προϊόντα από τον Εύρο. Μπορούμε να το προωθήσουμε. Γιατί δεν είναι αυτό προϊόν του Εύρου. Εδώ πέρα. Εμείς το κατασκευάσαμε. Η Δέλτα Τηλεόραση, η διοίκηση το κατασκεύασε. Από τον Εύρο, λοιπόν, με αγάπη. Τώρα εντάξει, το με αγάπη δεν είναι βέβαια μέσα. Εμείς το λέμε. Κούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Έχει γίνει ένα site, λοιπόν, μία σελίδα. Την οποία την ανακάλυψε η Χριστίνα και εγώ πλέπα. Wow. Και προωθεί τα προϊόντα του Εύρου. Mm-hmm. Δεν είναι. Εντάξει, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία μεν, αλλά κινσέπ. Τι γίνεται. Ναι, συμμετέχουν όσοι παραγωγοί θέλουν, μπορούν να βάλουν τα προϊόντα τους και να τα στέλνουν στην Ελλάδα για αρχή ή στο εξωτερικό, εξαρτάται λοιπόν. Σελίδα είναι από τον Εύρο.gr. Θα μιλήσουμε με έναν από τους δύο διαχειριστές, ανθρώπους οι οποίοι σκέφτηκαν λοιπόν αυτό το πράγμα. Στο τηλέφωνο μας είναι ο κύριος Αντώνης Τσιρτσίδης, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Τσιρτσίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, αρχικά να μας πείτε ποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, το οποίο εγώ το βρήκα τρομερά παραγωγικό, τρομερά ενδιαφέρον, να μπορείς να μπεις σε μια σελίδα που θα έχει όλα αυτά τα προϊόντα που παράγονται εδώ πέρα. Εμείς τουλάχιστον τα έχουμε αγαπήσει και πολλά από αυτά έχουν περάσει και τα σύνορα του νομού αλλά και της χώρας. Καταρχήν καλησπέρα και να σας ευχαριστήσω θερμά
για τα ωραία λόγια και στο ότι βρίσκεται την ιδέα μας πραγματικά καινοτόμα, γιατί όντως προβληματιστήκαμε αρκετά για να καταλήξουμε σε αυτή την ιδέα. Mm-hmm. Περάσουμε από πολλά στάδια. Θέλαμε να βγει τελικά στον ιντερνετικό αέρα μια ιδέα η οποία θα είναι πάρα πολύ απλή στη χρήση και στον καταναλωτή, όπως επίσης και να παραβλέψουμε μερικά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ανεβάζαν τις τιμές από τα προϊόντα του ευρώ λόγω της απόστασης. Οπότε τώρα υπάρχει μια αμεσότητα. Mm-hmm. Ο καταναλωτής μπορεί απευθείας να επικοινωνήσει με τον παραγωγό χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος στη μέση, εκτός από τη σελίδα βέβαια που διαφημίζει τα προϊόντα, να επικοινωνήσει με τον παραγωγό, να συζητήσει μαζί του για το προϊόν το οποίο ήδη θα το έχει δει και να κανονίσει τα πάντα από τη μεταφορά μέχρι και να συζητήσει κάποιες τιμές με τον παραγωγό. Ναι, άμεσα. Μέχρι να φτάσει τέλος πάντων αυτό το προϊόν, ναι, ναι, στον καταναλωτή, σε εισαγωγικά. Η ιδέα ήταν απλή, ήταν αυτή, και ξέροντας ότι πραγματικά τα τοπικά προϊόντα του Εύρου είναι ένα πραγματικά δυνατό brand name, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε, τα χρησιμοποιούμε, όσοι τα έχουν χρησιμοποιήσει τα γνωρίζουν και αυτοί οι ίδιοι, ξέρω ότι μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι αγνά και από ένα δυνατό τόπο. Άρα δικαιούνται να ταξιδέψουν παντού. Αυτή λοιπόν η πρώτη ύλη, μάλλον η παραγωγή, πώς έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την ιδέα? Θα μπουν και άλλοι στην πορεία? Έχουν μείνει κάποιοι εκτός αυτή τη στιγμή και θα μπουν μετά? Τι ακριβώς γίνεται με το ενδιαφέρον? Δουλεύουμε ήδη ακόμα μερικές προτάσεις που έχουμε κάνει ώστε να βγουν σωστά στη σελίδα, να τις παρουσιάσουμε σωστά. Ήδη το συζητάμε, το σκέφτονται, όλοι το έχουν δει ως μια καινοτόμο ιδέα, αλλά είμαστε στο στάδιο των συζητήσεων. Αυτό είναι. Σίγουρα ευελπιστούμε ότι θα μπουν και δεν έχουν να χάσουν και κάτι. Σίγουρα θα προωθήσουν το δικό τους προϊόν με το δικό τους όνομα στην αγορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο άμεσο από αυτό, οπότε δεν εμποδίζει κάτι στο να εξελιχθεί θετικά αυτή τη διαδικασία. Τι προϊόντα μπορεί να βρει κάποιος μέσα στην σελίδα σας? Να πω, γιατί εγώ έφαγα αρκετή ώρα. Θα μας πείτε εσείς όμως καλύτερα. Οτιδήποτε παράγεται στον Εύρο, πραγματικά. Οτιδήποτε παράγεται στον Εύρο και μπορεί να φύγει από τον Εύρο και να φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή, όπως είναι το μότο μας, μέσα σε λίγες ώρες ή λίγες μέρες. Το δικό μας μπακάλικο είναι ουσιαστικά το μότο αυτής, ναι, της σελίδας. Mm-hmm. Και όντως, πραγματικά, νομίζω αν προσθεθούν και άλλα προϊόντα θα είναι ακόμη καλύτερο. Εγώ π.χ. έψαξα. Νομίζω είναι η αρχή. Τώρα είναι... Πόσες μέρες είναι στον ιντερνετικό αέρα το συγκεκριμένο site? Ώρες. Ώρες. Α, το βρήκες κατευθείαν. Τι τσακάλι είσαι, Χριστίνα. Σήμερα το μεσημέρι ήταν η επίσημη προβολή της σελίδας. Πάντως, για λίγες ώρες έχετε κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Εγώ αναζήτησα τα προϊόντα που εγώ θέλω και προμηθεύομαι, αν υπάρχουν, και θέλω να πω ότι τα βρήκα. Είναι ο συνεταιρισμός ΓΕΑ μέσα, είναι παραγωγή με ΙΟΥ μέσα. Πολύ πιο φθηνές οι τιμές από ό,τι τις βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, να πω. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Τσιρτσίδης, ότι χωρίς τρίτους, χωρίς μεσάζοντες κτλ. Απευθείας από τον παραγωγό στο σπίτι του καθενός. Απλά λίγο τη διαδικασία. Γίνεται η παραγγελία δηλαδή μέσα στο site και φτάνει κατευθείαν στον παραγωγό? Έχει άμεση επαφή ο πελάτης με τον παραγωγό ή πρώτα με την διαχείριση της σελίδας? Όχι, εμείς δεν εμπλεκόμαστε πουθενά στην επαφή του παραγωγού με τον καταναλωτή. Εμείς είμαστε απλά η προβολή των προϊόντων. Ο καταναλωτής θα επικοινωνήσει κατευθείαν είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά με τον παραγωγό και από εκεί και πέρα το πώς θα γίνει η συνεννόηση με τον ταχυμεταφορέα, τον courier δηλαδή. Και όλη η διαδικασία για να φύγει το προϊόν και να φτάσει στο σπίτι είναι μεταξύ καθαρά του καταναλωτή και του παραγωγού. Δηλαδή η αμεσότητα είναι απόλυτη. Εμείς είμαστε, ναι, το μέσο προβολής. Εσείς βρήκατε τους παραγωγούς ή οι παραγωγοί εσάς? Εμείς καταρχήν και... Και από εδώ και πέρα θα σας βρουν αυτοί, νομίζω. Υπάρχει μια επικοινωνία μέσω αυτού του τρόπου και υπάρχει μια διάδοση.
Θέλουμε να το διαδώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί πιστεύουμε πολύ σε αυτή την ιδέα και βασικά θα ήθελα να ξεκινήσω από αλλού. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων που θέλουμε να βάλουμε μια άλλη δυναμική, ειδικά στον Εύρο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ιδρύσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με την ονομασία Thrax. Και μέσα σε αυτήν έχουν μπει όλες οι ιδέες μας, οι υπόλοιπες ακόμα επεξεργάζονται. Θέλουμε πολύ να προωθήσουμε ένα κοινωνικό χαρακτήρα, να βοηθήσουμε άτομα από τον Εύρο να προωθήσουν προϊόντα, να συνεργαστούμε πάντα με έναν κοινωνικό και συνεταιριστικό χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πόσοι είστε ακριβώς, πόσα μέλη έχει αυτή η Κινσέ? Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 7 μέλη. 7. Όλοι νέοι, με πολύ όρεξη και συνέστημα. Είναι η πρώτη κίνηση που κάνει η Κινσέπ, το πρώτο εγχείρημά της? Είναι το πρώτο εγχείρημα που κάνουμε τώρα. Έχουμε και άλλες ιδέες που το εξεργαζόμαστε. Απλά είναι πολύ στα σπάργανα ακόμα, θα έλεγα. Mm-hmm. Και δεν είναι για κοινοποίηση, για να κοινώσει κάτι. Ωραία. Εμείς θα σας παρακολουθούμε λοιπόν και έχω και πολλά προϊόντα που θα ήθελα να εντάξετε μέσα, γιατί εγώ το είδα το site για αρκετή ώρα. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος επιθυμεί από τον evro.gr. Κύριε Τσιρσίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή θα επιτυχία πούμε, στο μάλλον και στην πορεία. Ελπίζω να τα πούμε και στην πορεία. Και διαδώστε μας αυτό. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Το ευρετικό προϊόν να βγει παντού. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια πέρα από τους πελάτες ή αυτούς οι οποίοι θα μπουν μέσα για να αγοράσουν κάποια προϊόντα, κάλεσμα και προς τους παραγωγούς το να συμμετέχουν. Γιατί όταν υπάρχουν πολλά προϊόντα, φυσικά θα υπάρξει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αγοραστές. Υπάρχουν πάντως προϊόντα που παράγονται σε αυτόν τον τόπο που ακόμη δεν τα γνωρίζουμε. Θα πω για μία περίπτωση γνωστής μου, παιδικής μου φίλης, η οποία πραγματικά αξιοποίησε τα απρικιά, τα κοροϊδεύουμε μεταξύ μας, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που είχε ο πατέρας της στον Μπόρο. Θέλεις να σου πω το προϊόν που παράγει? Το οποίο βρίσκεται και στο εξωτερικό. Φυστικό βούτυρο. Το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, σε αντίθεση λίγο με την Ελλάδα. Αξία, ναι, και παράγεται, ναι, στον Πόρο. Δηλαδή, δεν νομίζω να το ξέρουν αυτό πολύ. Ο Σάκης το ξέρει, την έχουμε πετύχει και μαζί έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση. Πάντως, είδες τι όμορφο που είναι, πώς παντρεύεται τώρα το παραδοσιακό με τους νέους ανθρώπους. Με τις νέες τεχνολογίες. Αφού πολλοί κόσμος πλέον ψωνίζει μέσω ίντερνετ. Γιατί να μην βρίσκεις παραδοσιακά προϊόντα, τοπικά προϊόντα, φτιαγμένα από τους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας και να τα έχεις στο σπίτι σου. Και γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξη εγώ για τον νέο κόσμο, τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή και γενικότερα σε όλη τη χώρα, γιατί είναι κόσμος ο οποίος είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφωθεί περισσότερο από κάθε άλλη γενιά Ελλήνων, έχουν πετύχει τις καλές εποχές, μεγάλωσαν με όλα τα προνόμια στη μόρφωσή τους και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή αυτά τα παιδιά να λάμψουν για τις ιδέες τους και γενικότερα να στηρίξουν τον τόπο τους μέσω νέων καινοτόμων ενεργειών. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα μία από τα ίδια εμείς εδώ. Δηλαδή ο τίτλος είναι πραγματικός. Δείχνει ακριβώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Λέει δεν παροδία. Ναι, παροδία χρησιμοποιούν, ναι, οι συνάδελφοι από το χρόνο. Από και είναι πάρα πολύ ωραίο εφημερίδα. Το κείμενο στην εφημερίδα είναι στο χρόνο. Είναι πολύ ωραίο το κείμενο. Δεν είμαι σίγουρη ποιος το έχει γράψει αλήθεια, αλλά όλο αυτό το κείμενο γράφτηκε με αφορμή την επιστολή του κυρίου Καραμπίνη προς τα μέλη της συγκλήτου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κοίταξε τώρα, εδώ πέρα, ο κύριος Καραμπίνης. Είναι αυτό που σε ρώτησα πριν. Έχουμε δύο πριτάνες αυτή τη στιγμή. Είναι πριτανεύων ο κύριος Τουλουπίδης. Πριτανεύων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θέλω λίγο να προσέξουμε τις διατυπώσεις μας. Ωστόσο, έχει μπερδευτεί και ο κόσμος, γιατί είχαμε την πρώτη επιστολή του κυρίου Καραμπίνη, ο οποίος μας έλεγε ότι δικαιώθηκε έναντι και παραμένει πρίτανης του Δημοκριτίου. Είχαμε τη διάψευση από τον πριτανεύων του Δημοκριτίου, τον κύριο Τουλουπίδη, ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ συνεχίζω να πριτανεύω στο ίδρυμα. Στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Και τώρα έχουμε την επιστολή του κυρίου Καραμπίνη προς τα μέλη της συγκλήτου. Δεν ξέρω. Θέλεις να αναφέρεις κάποια σημεία? Υπογραμμίζει λοιπόν ότι εάν δεν είχε επανέλθει αυτοδίκαια και αυτόματα
στα καθήκοντα του Πρίτανη με την δημοσίευση που είχαμε πει της ακύρωσης της πράξης Γαβρόγλου που είχε γίνει στη 1 Μαρτίου, τότε δεν θα χρειαζόταν ο κύριος Γαβρόγλου βέβαια να βγάλει νέα απόφαση λίγες μέρες μετά στις 5 Μαρτίου αναφορικά με την εκ νέου τοποθέτηση του καραμπίνη σε αποχή καθηκόντων. Άρα επέστρεψε και ξαναμπήκε σε καραντίνα. Το μόνο σίγουρο, όπως υπογραμμίζει και ο προφανώς ο δημοσιογράφος, χίλια συγγνώμη που δεν είδα ποιος έγραψε το συγκεκριμένο άρθρο, δεν έχουμε διαβάσει τι λέει μέσα, αλλά αξίζει τον κόπο, μπείτε και διαβάστε. Είναι πολύ, το. Πολύ καλογραμμένο. Είναι ναι. Καλογραμμένο, γενικότερα γίνεται πολύ σωστή δουλειά στο χρόνο και τα κείμενα έχουν πάντα ενδιαφέρον. Το μόνο σίγουρο είναι, κλείνει λοιπόν ο δημοσιογράφος, πως ο φάκελος Πριτανία Δημοκρατίου μόνο κλειστός δεν είναι και το λαμπρό ακριτικό ακαδημαϊκό ίδρυμα με πλήθος διακρίσεων, επιτευγμάτων και σπουδαίο ακαδημαϊκό έργο δυστυχώς έχει πάρει θέση αρνητικού πρωταγωνιστή στο Πανελλήνιο. Και μία δόση αλήθειας έως μεγάλη την έχει ο υπογράφων του κειμένου. Τώρα σε μία άλλη χρηματοδότηση θα πάμε για εξοπλισμό στα επαγγελματικά λύκεια και στα ΙΕΚ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ και ο τομέας παιδείας ανακοίνωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 68.650.000 ευρώ. Από τα μηδενικά. Πολλοί αριθμοί. Περίπου 68.600.000 ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην εκπαίδευση και προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στα ΕΠΑΛ και στα ΙΕΚ. Τα 47 περίπου εκατομμύρια θα διατεθούν για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Τα 21,5 εκατομμύρια θα διατεθούν για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα ΕΠΑΛ και στα ΙΕΚ. Και οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα επωφεληθούν ξεπερνάνε τις 9.000 σύμφωνα με την καταγραφή βέβαια των αναγκών που έχει γίνει και έχει δοθεί από τις περιφερειακές διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εξοπλισμός λοιπόν περιλαμβάνει σταθερούς φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές βιντεοπροβολής, διαδραστικά συστήματα, σετ ρομποτικής και λοιπό περιφερειακό εξοπλισμό. Σημαντικός εξοπλισμός αυτός, ιδίως για τα σχολεία και τα ΙΕΚ. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικότητες, είναι εξοπλισμός για ειδικότητες όπως πληροφορική, μηχανολογία, γεωπονία, υγείας και πρόνοιας. Και γενικότερα υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια τα ΙΕΚ κυρίως, αλλά και τα ΕΠΑΛ. Έχει επαλαιωθεί αρκετά ο εξοπλισμός. Δεν είχαν εργαστήρια. Δεν είχαν εργαστήρια. Σε πολλά ΙΕΚ, κατά τόπους ΙΕΚ, δεν υπήρχαν καθηγητές εργαστήρια. Καθηγητές κουβαλούσαν από το σπίτι τους μηχανήματα και τα λοιπά, υλικά για να μπορέσει να προχωρήσει το μάθημα. Και πάμε λίγο σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έρχονται για την Αλεξανδρούπολη. Ο Δήμος λοιπόν ενημερώνει ότι από το Σάββατο, τώρα στις 17 Μαρτίου και από τις 7 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη και για διάστημα μιλάμε 3 μηνών, από το Σάββατο και 3 μήνες, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Ηροδότου, Γεωργιάδη, Κονδύλη, Στενιμάχου, λόγω της εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου. Και παρακολούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της κυκλοφοριακής σήμανσης, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετακίνηση στη ζώνη του έργου. Είναι ένα σημείο αρκετά επικίνδυνο, γιατί πολλοί δρόμοι συναντώνται στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τους επόμενους 3 μήνες περίπου. Μας έχουν αλλάξει τους δρόμους. Για καλό βέβαια τώρα αυτό γίνεται. Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Δεν ξέρεις πού θα πας. Εκείνο το σημείο δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Δεν είναι. Είναι επικίνδυνο. Και Διδημότυχο. Καιρό έχουμε να πούμε για το Διδημότυχο. Ξέρεις, την αγαπημένη μου πόλη. 12 κλοπές στο Διδημότυχο. Δηλαδή τι μένει που λένε στις άλλες τις πιο μεγάλες πόλεις. Από 22 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου. Δεν είναι δηλαδή και κανένα διάστημα μεγάλο. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις όταν μιλάμε για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα μικρό, με τόσες πολλές κλοπές, ότι σίγουρα μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα. Τους βρήκαν. Τους, οι οποίοι δηλαδή είναι οι ίδιοι που λένε. Mm-hmm. Είναι ήδη και μάλιστα 18 και 19 χρονών. Ήταν οι δύο αυτοί, οι οποίοι είχαν διαπράξει 12 κλοπές, μέσα σε 8, σε 2 εβδομάδες περίπου, σε 16 μέρες.
Και βέβαια συνελήφθησαν, περιλαμβάνει, η δικογραφία περιλαμβάνει και ακόμη δύο άτομα, έναν 54χρονο και έναν 28χρονο, οι οποίοι ήταν αυτοί που πιθανόν έπαιρναν τα κλοπημαία και τα διέθεταν προς πώληση. Μας είπε πριν η Μαρίνα για τις κινητοποιήσεις αύριο, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι καθηγητές από το βόρειο τμήμα του Εύρου. Κλιμάκωση λοιπόν των δράσεών τους προανήγγυλαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων αυτών, με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών και την εξίσωση των δικαιωμάτων τους με αυτά των μονίμων εκπαιδευτικών. Και από εκεί και πέρα θα συμμετέχουν και αυτοί αύριο στην κινητοποίηση εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω η Μαρίνα μας είπε μετά τη μία το μεσημέρι ότι θα γίνει μπροστά από το Δημαρχείο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θυμάμαι. Έτσι, ναι. Οπότε, ναι, αύριο το μεσημέρι ξεκινούν οι κινητοποιήσεις. Στο Τελωνείο των Κήπων τώρα εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων προϊόντων τις προηγούμενες μέρες. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε από ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου των Κήπων, μετά και από την υπόδειξη που υπήρξε βέβαια, σε ένα φορτηγό με πινακίδες κυκλοφορίας σε φορτηγό ξένης χώρας που πραγματοποιούσε είσοδο στην Ελλάδα και ερχόταν από την Τουρκία, βρέθηκαν μέσα 2.500 περίπου τεμάχια παραποιημένων προϊόντων, δηλαδή μιλάμε για μπλούζες, τσάντες και τα λοιπά, προϊόντα μαϊμού που λέμε, από επώνυμες εταιρείες. Αυτά βέβαια θα διατίθενταν στην αγορά και φυσικά σε πολύ μεγαλύτερο κόστος. Πιθανόν αυτά είναι πολλές φορές που τα περνάνε σαν γνήσια προϊόντα και κάποια καλή ώρα σαν και εμάς τα ακριβοπληρώνουμε κτλ. Αλλά είναι προϊόντα μαϊμού. Φυσικά το επιβλήθηκε και εισπράχθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και τα είδη δεσμεύτηκαν για καταστροφή. Αυτό το για καταστροφή δεν μ' αρέσει βέβαια. Γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Παλιά είχαμε ρωτήσει πού είναι αυτή η φούρνη που τα καίνε, υποτίθεται. Μα τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, λέγαμε για το πολυκοινωνικό που ζητάει η ρούχα. Για τα παιδιά και τα λοιπά. Είναι όμως παράνομα προσπάθησαν να τα περάσουν. Δεν νομίζω να γίνεται κάτι άλλο. Όχι, το τι θα μπορούσε να γίνει, λέμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αλλά φαντάζομαι τώρα να βλέπεις και τις φίρμες και τα λοιπά. Μόνο τα αυτοκίνητα αξιοποιούνται και κρατούνται και μετά δίνονται με δημοπρασία, κάτι τέτοιο. Ναι, ο ΔΥ τα βγάζει σε δημοπρασία, γίνεται διαδικασία. Μάλιστα. Ή άλλως τα παίρνουν κάποιες υπηρεσίες ή υπουργεία, βέβαια. Σωστά. Δεν είναι ωραία αυτά που λέμε όμως. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην έναρξη λειτουργίας της πρώτης τοπικής μονάδας υγείας στην Αλεξανδρούπολη. Από χθες λοιπόν η πρώτη τοπική μονάδα υγείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε τη λειτουργία της. Οι τοπικές μονάδες υγείας ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής παρέχουν δωρεάν καθολική, αποτελεσματική, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και χωρίς διακρίσεις αναβαθμισμένες ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Η πρώτη τοπική μονάδα υγείας Αλεξανδρούπολης είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, γενικούς ιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους, φυσικά νοσηλευτικούς και λοιπό προσωπικό, είναι άρτια εξοπλισμένη με δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία και θα λειτουργεί από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2551-053-192 2551-053-192 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία καλό θα ήταν να γκουγκλάρετε. Να το πω απλά για να τη βρείτε, για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Είναι Tommy κάτω Παύλα Αλεξανδρούπολη at 4 είπε pavlapaidi.gr. Είναι λίγο, καλύτερα είναι λίγο να το βρείτε. Είχαμε ακούσει βέβαια και τον πρόεδρο της τέταρτης είπε, τον διοικητή που βγάλαμε τις προηγούμενες μέρες, που έδωσε σε λειτουργία την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και εγγένεια σε λίγο καιρό. Υπουργό πάλι δεν περιμένουμε. Και είχε πει για τον Υπουργό ή αλλιώς για τον αναπληρωτή Υπουργό. Νομίζω εγώ δεν ήταν, σίγουρο ακόμη το ποιος θα παραβρεθεί. Γιώργο Βασιλιάδη, τελειώνουμε σιγά σιγά και θέλω το τραγουδάκι σου να αρχίσει να παίζει. Έχουμε και εθελοντική αιμοδοσία.
να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτά είναι σημαντικά. Μπορεί να τα αναφέρουμε στο τέλος εκπομπής, αλλά αυτά είναι πολύ σημαντικά για όλους. Ο Οργανισμός Λιμένων Αλεξανδρούπολης, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης και το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης και την υποστήριξη του Συλλόγου Λιμενεργατών, του Συλλόγου Αλιέων και του Συλλόγου Αεραστεχνών Αλιέων. Πολύ είναι. Μου φύγει η ανάσα. Όλο το λιμάνι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο λιμάνι, λοιπόν. Θα δώσουν αίμα. Διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία αύριο Παρασκευή. Όχι, 30. Αχ, συγγνώμη, 30 Μαρτίου. Τώρα θα το καταλάβαινα τι θα έλεγα. Στο τέλος του μήνα, από τις 8.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι στα γραφεία του οργανισμού εντός του εμπορικού λιμένα. Στόχος όμως της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενίσχυση του μηνύματος της ανιδιοτελούς προσφοράς αίματος για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών σε όλη τη χώρα, κυρίως εν όψη του Πάσχα που οι ανάγκες είναι αυξημένες. Να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται η αιμοδοσία στις 30 του μήνα. Είναι μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα, πριν ακριβώς δηλαδή ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, για να βοηθήσει ο οργανισμός, όλοι οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι φορείς του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν σε αίμα κατά τη διάρκεια των γιορτών, που η κίνηση είναι αυξημένη και δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα πολλά. Δεν αφορά βέβαια μόνο τους συλλόγους και τους ανθρώπους που εργάζονται στο λιμάνι, αφορά όλο τον κόσμο, γι' αυτό και η ανακοίνωση έχει βγει τόσο νωρίς, ώστε όσοι είναι τις επόμενες μέρες ή μετά το Πάσχα να δώσουν αίμα κτλ., στις 30 Μαρτίου μπορούν να έρθουν στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος και να προσφέρουν εκεί 10 λεπτά από το χρόνο τους για να βοηθήσουν. Μην πούμε αίμα, 10 λεπτά από το χρόνο είναι πραγματικά. Λοιπόν, πάρτε μια βαθιά ανάσα, τελείωσε και η Πέμπτη. Μία ανάσα έμεινε για να έρθει το Σαββατοκύριακο. Πάρτε όλοι μια βαθιά ανάσα κι εσείς κι εμείς. Και τα λέμε αύριο στις 18.00. Θα είμαστε εδώ κοντά σας on air.